πώς μπορούμε να ξέρουμε πώς θα καταταχτούμε στη δημοπρασία των διαφημίσεων στο Google Ads, στο δικό μας κλάδο και στις δικές μας λέξεις κλειδιά, η διαφήμισή μας. Δηλαδή, σε ποια θέση θα βρισκόμαστε όταν ξεκινάμε να παίζουμε διαφημίσεις. Πάμε να δούμε. Η δημοπρασία αυτή των διαφημίσεων καθορίζεται από δύο πράγματα. Τη μέγιστη προσφορά και τον δείκτη ποιότητας. Ο διαφημιζόμενος καθορίζει τη μέγιστη προσφορά που μπορεί να στοχεύσει και η Google αρχίζει σύμφωνα με τον ανταγωνισμό και τα CPC τα οποία έχει θέσει στις λέξεις κλειδιά που στοχεύουμε και αρχίζει την κατάταξη. Αν λοιπόν στοχεύουμε σε μία λέξη κλειδί όπως δικηγόρος Αθήνα και σε αυτό το keyword στοχεύουν άλλα 100 δικηγορικά γραφεία, για παράδειγμα λέμε έναν αριθμό, και το CPC μας είναι περίπου στο 1 ευρώ, δηλαδή το κόστος ανά κλικ κάθε φορά που πατάει κάποιος περίπου το μέγιστο που μας δίνει Google για να μπορούμε αυτή την περίοδο να παίξουμε στις πρώτες θέσεις, δηλαδή πρώτη, δεύτερη, τρίτη, είναι περίπου στο 1 ευρώ, θα πρέπει να είμαστε εκεί κοντά, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε κοντά στον ανταγωνισμό. Εάν αυτό δεν συμβεί, μπορούμε να παίξουμε χαμηλότερο CPC, θα εμφανιζόμαστε λιγότερες φορές την ημέρα, κάποιες φορές στα πρώτα αποτελέσματα, πιθανόν, και πολύ περισσότερες στις κάτω πλευρές και πολλές φορές και στη δεύτερη σελίδα, δηλαδή θα εμφανιζόμαστε σταδιακά. Ο δείκτης ποιότητας εδώ παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο. Είναι η σχετικότητα της σελίδας του landing page, δηλαδή πού τον στέλνεις τον υποψήφιο πελάτη σου, τα λεκτικά που χρησιμοποιείς, τα εικαστικά, πόσο καλά δομημένη είναι η διαφήμισή σου, γενικότερα τι έχει χτιστεί πίσω από τον επαγγελματία που στο έχει φτιάξει, τα keywords που στοχεύεις, δηλαδή το score που πιάνεις, φαίνεται στη στήλη, δηλαδή το δείκτη ποιότητας από 1 στο 10, τι βαθμολογία σου εμφανίζει η Google, όλα αυτά είναι βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να τσεκάρουμε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, ότι σε κάποιους κλάδους, μιλάμε για την Ελλάδα αλλά και για εξωτερικό, όταν βλέπουμε πολύ υψηλά CPC, εδώ τα πολύ χαμηλά budget αντιμετωπίζουν αρκετά σοβαρά ζητήματα. Δηλαδή, αν το διαφημιστικό σου budget είναι παράδειγμα 10 ευρώ την ημέρα και τα keywords τα οποία γνωρίζουμε ότι θέλουμε να στοχεύσουμε για να φέρουμε πελατολόγιο αγγίζουν παράδειγμα το 1 ευρώ, μιλάμε και για πολύ μεγαλύτερα κόστη, αυτά είναι 2 και 3 και 4, 5 ευρώ κάποιοι κλάδοι, αντιλαμβάνεσαι ότι θα πρέπει ο επαγγελματίας που θα στο τρέξει για διαφημίσεις, επαναλαμβάνω, search, αναζήτησης, όταν κάποιος γκουγκλάρει τη λέξη κλειδί, θα πρέπει εδώ να έχεις αντιληφθεί ότι θα εμφανίζεσαι λιγότερες φορές, θα έχεις λιγότερα κλικ, συνεπώς ακόμα μεγαλύτερο ζήτημα να σου φέρει κάποιες μετατροπές. Μετατροπές σημαίνει τηλεφωνικές κλήσεις, παραγγελίες ή bookings. Για παράδειγμα, συμπληρώσει κάποιος μια φόρμα. Όλα αυτά τα συνυπολογίζουμε πριν σχεδιάσουμε μια στρατηγική. Εάν κινείσαι ρεαλιστικά και ξέρεις τι να περιμένεις, τότε μπορείς και να περιμένεις και να ανεβάζεις κλιμακωτά το budget σου σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχεις.